κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ξεκινώντας τις συνεδριάσεις, έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι ξεκινάμε πολύ λάθος και κάποια πράγματα τα οποία έχουμε κατακτήσει σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, κάποιοι θέλουν να τα ξεχάσουμε, να πάμε πίσω, να πάμε σε συνεδριάσεις ατελείωτες, με θέματα που δεν έχουν ουσία, με θέματα τα οποία μπορούσαν και μπορούν να επιληθούν σε συνεργασία των Δημοτικών Συμβούλων με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τους διευθυντές των υπηρεσιών, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και όχι να ερχόμαστε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή κάτι πρέπει να πούμε εκτός σημερινής διάταξης και να βάζουμε θέματα τα οποία έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά κυρίως άγνοιας του θέματος, επί της ουσίας, διαμόρφωσης νόμης χωρίς να έχει ρωτηθεί κανένας κρισιακός παράγοντας, χωρίς να έχει διαβαστεί ούτε καν ένα έγγραφο, μία μελέτη ενός έργου, να έχει ρωτηθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και να έχει δώσει την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση όλος ο Δήμος. Και να έρθει το θέμα, αν πρέπει να έρθει. Αν δεν γίνει άσχημη μια τέτοια τακτική, εδώ θα έχουμε δημοτικά συμβούλια, όπως λειτουργήσαμε και εμείς πολύ παλαιότερα, όπως λειτουργούν σε γειτονικούς δήμους που έχει καθή ουσία και κουβεντιάζουμε για θέματα τα οποία μπορεί να είναι σοβαρά κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι η ουσία, αν θέλετε, του δικού μας του ρόλου σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ο δικός μας όλος εδώ δεν είναι να δούμε το επιμέρους, αλλά να δούμε στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων, να δούμε στρατηγικές που έχουν να κάνουν με την πορεία του Δήμου για το αύριο. Αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναλογούμε με την καθημερινότητα, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, αλλά θεωρώ ότι όλοι αυτοί που θα επιχειρήσουν μια τέτοια στρατηγική θα απομονωθούν. Πολλά από τα θέματα, και τα λέω αυτά γιατί πολλά από τα θέματα τα οποία έχουν φυγεί, αν υπήρξε αντίστοιχη πληροφόρηση από τις υπηρεσίες του Δήμου και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, θεωρώ ή δεν θα είχαν μπει τα θέματα ή αν είχαν μπει, δεν θα είχαν μπει με τον τρόπο που αυτά εισήχθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσω με το θέμα των γηπέδων. Τα γήπεδα λοιπόν είναι μια πολιτική για την οποία εμείς ως Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος είμαι υπερήφανο. Εμείς δεν είχαμε εκτός από το Δημοτικό Στάδιο κανένα άλλο γήπεδο με θολοτάπητο στο Δήμο Κορινθίου. Στο συνοικισμό δεν ήταν δικό μας. Εκεί υπήρχε ένα γήπεδο που έγινε με ευθύνη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που είχαμε αναλάβει έμεσα με κάποιους τρόπους τη λειτουργία του. Θα πούμε και γι' αυτό. Και ξεκινήσαμε ένα αγώνα που δεν έχει προηγούμενο σε όλη τη χώρα. Να δημιουργεί μια δημοτική αρχή τόσα πολλά γήπεδα παντού. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Ούτε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα τελευταία 8 χρόνια δεν έχει κάνει σε όλη την Ελλάδα τόσα γήπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς τα κάναμε με τα λίγα οικονομικά του Δήμου, τα κάναμε στο Δήμο Κορινθίου. Και ερχόμαστε τώρα και ακούμε επιμέρους παρατηρήσεις. Κάποια απάντησε ο κύριος Δικηλάκης. Εγώ θα πω ότι το γήπεδο του Σολομού είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν. Υπήρξαν κάποια προβλήματα όσον αφορά τα νερά και τη διευθέτησή τους μετά τις μεγάλες φωτιές πριν 3 χρόνια που κατέστρεψαν το δάσος ανάντι και δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα σε όλες τις νεροποντές που ακολούθησαν. Δηλαδή ήρθαν ορμητικά τα νερά και μπήκαν 2 φορές τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο αφού φράχθηκε ένα κομμάτι εκεί ενός αποκεντρωτικού ομβρίων από εκατοντάδες μπουκάλια που ρίχνουν οι φύλαθλοι κατά τη διάρκεια των αγώνων και τα οποία δεν είχαν μαζευτεί. Αλλά κυρίως και αυτά να είχαν μαζευτεί, πάλι το πρόβλημα ήταν πολύ σοβαρό. Ένα πρόβλημα που πιστεύω τώρα το έχουμε αντιμετωπίσει με κάποιες μικροπαρεμβάσεις που έχουν γίνει. Όλα όμως τα γήπεδα έχουν γίνει με μελέτες που έχουν συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου με βάση τις προδιαγραφές, που πολλές φορές είναι και προδιαγραφές του ΕΦΑ, με χλωροτάπητες που έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι τέταρτης γενιάς από τους καλύτερους, απάντα κάτι μια σύγκριση. Δηλαδή το χλωροτάπητο του Σοφικό Φερπίν που είναι παλιός και το χλωροτάπητο του Σταδίου εδώ, του
του συνοικισμού που είναι δίπλα σας και μετά να πάτε το Σολομό και να πάτε και τα καινούργια που έχουν γίνει. Και τα υπόλοιπα γήπεδα που έχουν κατασκευαστεί. Είναι μέρα με τη νύχτα σε σχέση με τους παλιούς χρονοτάπηδες. Και δόθηκαν αρκετά χρήματα για να είναι τα γήπεδα σωστά. Στη Σιλοκέντζα, Φερρυπίν, έχει γίνει τεράστιο έργο για να αυξηθεί το πλάτος του γηπέδου και να μην υπάρχουν προβλήματα. Δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για αυτή την ιστορία. Σε τελική ανάλυση, όμως, εγώ πάλι επαναλαμβάνω έτσι όπως άρχισα, ότι αν κάποιος πιστεύει ότι υπάρχουν προβλήματα, εδώ δεν μπορεί να έρχεται με ένα αόριστο λόγο και να μιλάει για κακοτεχνίες χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα, να μιλάει εφερπίν για προβλήματα πιθανόν που έχει κάποια εργολαβία χωρίς να την κατονομάζει, χωρίς να λέει κάτι το συγκεκριμένο και βέβαια να μιλάει χωρίς να έχει προηγηθεί μία ενημέρωσή του γιατί υπάρχει αντίλογο. Παραδείγματος χάρη, ο Άσος δεν έχει τελειώσει και πολλά άλλα γήπεδα δεν έχουν τελειώσει. Έχουν εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν και κάποια άλλα γήπεδα και πρέπει να πω δημόσια που έχουν προβλήματα σε σχέση με την κατασκευή αυτών των έργων με το ελεκτικό συνέδριο. Και βεβαίως εγώ θα περίμενα μετά τις εκλογές να υπάρχει και μία αυτοκριτική γιατί τη συνεδρία της Μεγάλης Πέμπτης δεν έγινε με δική σας ευθύνη, είσαστε απ' έξω κάποιοι. Τελευταία συνεδρία πριν την 18η Απριλίου, είσαστε απ' έξω κάποιοι. Και τώρα γίνεται μια κάκιστη ερμηνεία από τον πάρεδρο εδώ του ελεκτικού συνεδρίου. Κάκιστη ερμηνεία, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου δεν μπορεί να πηγαίνουμε ούτε παράταση σε ένα έργο, ούτε ένα κεφαλαιωτικό πίνακα, να σταματάνε τα έργα. Και μετά δεν ξέρω πώς θα θεραπευτεί η μη παράταση που ζητάει ο εργολάβος, πώς θα θεραπευτεί, δεν μας το λέει. Δεν μας το λέει. Κακές ερμηνείες κάκιστες που έχουν οδηγήσει κάποια έργα να έχουν σταματήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό το σταμάτημα ή κάποιοι συμβουλεύουν ή κάποιοι πιέζουν. Πιέζουν και πολιτικά ενδεχόμενα για να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Δεν ξέρω. Αλλά κάποιοι όμως πρέπει να πούνε και μια συγγνώμη. Γιατί ήταν απ' έξω τη Μεγάλη Πέμπτη και δεν μπήκαν μέσα για να γίνει συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να μην έχουμε προβλήματα σαν αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε πάρα πολλά έργα που έχει σε εξέλιξη ο Δήμος Κορινθίων. Από λοιπόν για πλάκες στα πεζοδρόμια, πίστευα ότι έχει λήξει. Όλα τα πιστοποιητικά υπάρχουν, έχουμε βαρεθεί να το λέμε τώρα 5 χρόνια, περίπου 6 που έχει κατασκευαστεί το έργο. Κανείς δεν έχετε ούτε να δει τα πιστοποιητικά, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, κάνουν δεν καταλαβαίνουν πολύ, εν τη άλλη περίπτωση όμως οι εκλογές τελείωσαν. Τα είπατε στις εκλογές, κάποιοι πιθανώς σας πίστεψαν. Αλλά αν κάποιοι επικαλούνται ατυχήματα που γίνονται μέσα στους πεζόδρομους, ένα κάθε 2-3 μήνες, εγώ θα σας πω δεκάδες που γίνονται εκεί που δεν έχουμε πεζοδρόμια ή εκεί που έχουμε πεζοδρόμια παλαιά και αυτά έχουν προβλήματα και κανείς για αυτά δεν μιλά. Και μιλάτε συνέχεια για το κέντρο της πόλης, για πλάκες οι οποίες έχουν επιστοποίηση για πλάκες πεζοδρομίου. Αυτές οι πλάκες δεν είναι για κάτι άλλο, δεν είναι για σαλόνια. Πλάκες πεζοδρομίου με πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ, τον κρατικό ΕΛΟΤΗ. Όποιος αμφισβητεί την πιστοποίηση να έρθει να πάρει τα πιστοποιητικά και να τα προσβάλλει ενδεχόμενα, να τα προσβάλλει αρμοδίως. Υπάρχουν διαδικασίες ότι αυτά δεν έχουν βγει σωστά σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις ελληνικές προδιαγραφές. Αυτή είναι μια υπεύθυνη στάση απέναντι. Και όχι να βγαίνουμε να λέμε γλιστράνε οι πλάκες. Ωραία, και το σπίτι μας γλιστράει. Και το σπίτι μας γλιστράει. Και το Δημαρχείο γλιστράει μέσα ενδεχόμενα και κάποιος και είναι σχετικό τι γλιστράει και δεν γλιστράει. Υπάρχουν προδιαγραφές. Αν οι προδιαγραφές οδηγούν σε πιστοποίηση ενός προϊόντος και του δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί, η γνώμη του τρίτου είναι μία γνώμη, μία άποψη, αλλά δεν μετράει δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αλλιώς θα είχαμε οδηγηθεί στην αμφισβήτηση των πάντων. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες. Οτιδήποτε υλικό χρησιμοποιείται οικοδομικό παίρνει πιστοποίηση, ο Δήμος τα γράφει στις μελέτες και αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται. Αν δεν έχει πιστοποίηση ένα προϊόν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και εν τη άλλη περιπτώσει, 5 χρόνια, 6 τώρα, ένας δεν μπορεί να κάνει μια διαδικασία υπεύθυνη, αν πιστεύει ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, για να βρεθούν και ευθύνες. Ευθύνες των μηχανικών, αυτών που παρέλαβαν τα έργα. Τι άνθρωποι, αυτή είναι η υπεύθυνη πολιτική. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι ξέρουν, αυτοί που τα λένε αυτά, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν ευσταθούν. Ας το πούμε κι εμείς, το λένε και κάτι blog, κάτι ανώνυμοι στο Facebook. Ας πούμε κι εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέσε, κάτι θα μείνει.
Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα έτσι και εγώ θα έλεγα, για να μην έχουμε εδώ ανούσιες κουβέντες και απαντήσεις και ξανά ερωτήσεις, γιατί τα θέματα καλό είναι πριν πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωνόμαστε. Επίσης, δεν κατανοώ την άποψη ότι κάποιοι πρόεδροι δεν δίνουν τις σφραγίδες. Εγώ προσωπικά δεν έχω παράπονο από κανέναν καινούριο πρόεδρο ότι ο προηγούμενος πρόεδρος δεν του έχει δώσει τη σφραγίδα ή τα κλειδιά να μπει μέσα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω καμία ενόχληση. Και επειδή η πρόεδρη είναι από κάτω, αν κάποιος με ενόχλησε και αδιαφόρησα, να μου το πει. Καμία ενόχληση. Τι άποψη είναι αυτή που εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, ότι κάποιοι δίνουν τις σφραγίδες. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, η σφραγίδα, να ξέρετε, δεν είναι και κάτι το οποίο εμποδίζει έναν πρόεδρο να κινηθεί και να εργαστεί. Υπάρχει και η διαδικασία σαν την κατάσταση, αν έχει χαθεί. Και με κάποιο νέο διακριτικό γνώρισμα που το ξέρει ο πρόεδρος, το ξέρουν οι υπηρεσίες του Δήμου και έτσι λειτουργούμε, έτσι λειτουργεί το δημόσιο. Δηλαδή, κάποια μια σφραγίδα και τι έγινε. Βγάζει μια άλλη με ένα διακριτικό γνώρισμα που να πιστοποιεί ότι αυτή είναι η καινούργια σφραγίδα που χρησιμοποιείται, κοινοποιεί στο Δήμο λοιπόν δείγμα τη νέα σφραγίδα και συνεχίζει. Τι άποψεις είναι αυτές που ακούμε σήμερα εδώ. Λοιπόν, σήμερα ενημερώθηκα πριν γίνει η συνάντηση ότι ο επικεφαλής πλειοψηφίας θα επισκεπτόταν τον κύριο Καραμαλική. Βεβαίως, εγώ είπα τον Γενικό Διευθυντή ΔΕΙΑ να γίνει πληροφόρηση εκτενής και αναλυτική σε ό,τι ζητηθεί. Δεν ξέρω τι πληροφόρηση έγινε, γιατί πραγματικά δεν είχα χρόνο να μιλήσω με τον κύριο Καραμαλή, οπότε δεν ξέρω γιατί, για ποια θέματα ενημερώθηκε ο κύριος Νανόπουλος. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Καραμαλής, που λειτουργεί από την ίδρυσή του ως αρμόδιος διευθυντής, θα έχει δώσει πραγματική πληροφόρηση όσον αφορά την ποιότητα του νερού, όσον αφορά τις περιοχές με τις οποίες συνδεδοτούνται. Και για να τελειώνουμε, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις, αφού πρώτα κάνει τις αντίστοιχες μετρήσεις για το νερό της πόλης Κορίνου. Για το νερό που κάποιοι αμφισβήτησαν ακόμα και την ποιότητά του, ακόμα και στο κέντρο της πόλης Κορίνθου, στον παλιό Καποδιστριακό Δήμο, για την ποιότητά του ακόμα και του νερού που βγαίνει από τις πηγές, υιοθετώντας ακραίες απόψεις που έχουν ακουστεί μεμονωμένα και έχουν και χαρακτηρίζονται από σκοπιμότητα. Και δεν μπορεί κανένας, δεν έχει το δικαίωμα, το πρώτο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει αυτός ο Δήμος και είναι το ποιοτικό πόσιμο νερό, να θέλει να το αμφισβητήσει και να θέλει κατ' επέκταση να δυσφημίσει και τον ίδιο το Δήμο, που κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με επίκεντρο και το νερό και τη δυνατότητα που υπάρχει σήμερα σιγά σιγά να ευρεωτηθεί όλος ο Δήμος με ποιοτικό πόσιμο νερό. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητεί λοιπόν, να αμφισβητεί μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια. Μια προσπάθεια που γίνεται και δεν βλέπει πολλές φορές το φως της δημοσιότητας, με δεκάδες ώρες του Δημάρχου σε επισκέψεις και κατηδίαν αλλά και γενικότερες συσκέψεις στην περιοχή της Φυμφαλίας, με αυτοδιοικητικά στελέχη, τον Δήμαρχο Σκηνωνίων, με προέδρους κοινοτήτων, με όλους τους κατοίκους, πολλές μέρες ατελείωτες συζητήσεις, να διασφαλίσουμε ένα καλό κλίμα το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί, να δούμε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη γενικότερη υδροφορία της περιοχής. Για τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουμε καθόλου χιονοπτώσεις στην περιοχή και υπάρχουν τεράστια προβλήματα, μπορώ να πω πρωτοφανή για την περιοχή, και πώς αυτά θα αντιμετωπιστούν. Κανείς βεβαίως δεν έχει το δικαίωμα να μηδενίζει ένα έργο μιας δημοτικής αρχής που με συντονισμένες προσπάθειες κατάφερε να έχει το μείζον αυτή τη στιγμή για την πόλη. Δηλαδή, να έχει μία απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ, σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, που μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε από την περιοχή εκείνη 10 εκατομμύρια κυβικά, που είναι υπέρ το χρόνο, που είναι υπέρ αρκετά για την υδροδότηση όλου του Δήμου Κορινθίου. Και βεβαίως, επειδή τέθηκε το θέμα, θα πρέπει να δούμε και ζητήματα πολύ σοβαρά. Γιατί απεντάχθηκε έργο. Τώρα γίνεται προσπάθεια και πιστεύω ότι θα επανενταχθεί το έργο, το οποίο είναι απαραίτητο. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να μιλήσουμε για υδροδότηση του καλλικατοικού Δήμου από τη μία άκρη στην άλλη. Απεντάχθηκε το έργο, προσωρινά πιστεύω εγώ.
το έργο που αφορούσε την διαχείριση, τον τηλεχειρισμό και τον έλεγχο των διαρροών του πιο εκτεταμένου δικτύου ίδρυψης μετά τη ΕΙΔΑΠ και τη ΕΙΑΤ που υπάρχει στη χώρα. Δεν γίνεται. Η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΤ έχουν σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και μπορούν έτσι να κάνουν τη διαχείριση. Εμείς λοιπόν με ψέματα δεν μπορούμε να κάνουμε διαχείριση με έναν υπάλληλο ο οποίος κάποια στιγμή στο καλοκαίρι κόντεψε να τρελαθεί στην κυριολεξία, ο κ. Τσάμις, που δημόσια θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για αυτό που έκανε, για την αυτοθυσία την προσωπική που έκανε, για να έχουμε στοιχειοδός μια διαχείριση με τα δίκτυα τα οποία φτιάξαμε. Δεν γίνεται όμως αυτή η διαχείριση. Το έχει καταλάβει το Υπουργείο, το έχει καταλάβει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταγαράς, και πιστεύω ότι θα έχουμε διορθωτική απόφαση. Ήδη εμείς, όσον αφορά την οριμότητα του διαγωνισμού, προχωράμε και πιστεύω ότι σύντομα θα συμβασιοποιηθεί, αφού μπουν πάλι χρήματα στη διάθεση της δημοτικής επιχείρησης, για να γίνει και αυτό το έργο. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να δούμε. Να δούμε το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τις επιπλέον ποσότητες και δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος, να ξέρετε. Εδώ θέλει στρατηγική, θέλει όραμα, θέλει κινήσεις που πρέπει να γίνουν με μια σχετική ενότητα που πρέπει να υπάρχει στοιχειοδός σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι τρικλοποδιές, κάτι που το πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια και πιστεύω ότι αν ο Καποδιστριακός Δήμος Κορυφαίων κατάφερε και ιδρυοποιήθηκε από την Κεφαλία, είχε να κάνει με μια συνεργασία που επιτεύχθηκε, με ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης που είχαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του 2007-2010 σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Μια πολιτική που πιστεύω ότι τη συνεχίσαμε, μια παράδοση που τη συνεχίσαμε και τα επόμενα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτή βεβαίως, εγώ το πήγα κατ' επανάληψη, το είπα και κοντά στις εκλογές, ήταν μια πολιτική, αυτή η πολιτική ενότητα που υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο που μας βοήθησε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα και να έχουμε ένα θετικό έργο. Και μάλιστα εγώ δεν δίστασα αυτό το θετικό έργο της προηγούμενης τετραετίας να το πιστώσω και στη μειοψηφία και ονομαστικά, αλλά και σε όλα τα στελέχη του Δημοτικού Συμβουλίου της μειοψηφίας.